η ώρα της γης έφτασε στον υγρότοπο που βρίσκεται στις εκβολές του Καρτερού. Στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ΒΒΕΘΕΛΑΣ και δεκάδες εθελοντές προσπάθησαν να βελτιώσουν την εικόνα που επικρατεί στις εκβολές του ποταμού, ως συνέπεια της ανθρώπινης αδιαφορίας. Σημαντικός υγρότοπος, προστατεύεται από το προεδρικό διάταγμα για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους. Έχει πολύ μεγάλη αξία για τους Ηρακλειώτες, για την περιοχή γενικότερα, γιατί είναι μια από τις πιο κοντινές παραλίες και καλές παραλίες του Ηρακλείου. Όλοι θέλουμε να τη βλέπουμε καθαρή και φυσικά όλοι θέλουμε να τη βλέπουμε χωρίς μπάζα. Κάθε είδους σκουπίδια έχουν αφαιθεί γύρω από τον υγρότοπο, το άλσος αλλά και την παραλία, σχηματίζοντας μια αποκαρδιωτική εικόνα στα μάτια των περιπατητών. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε στον καθαρισμό της περιοχής αυτής. Είναι μια παραλία που ερχόμαστε όλα τα καλοκαίρια και βλέπουμε την άσχημη κατάσταση που βρίσκεται. Προσπαθούμε και μια καλύτερη Κρήτη, πιο καθαρή, καλύτερες παραλίες και μια πιο υγιεινή ζωή. Η δράση στην οποία συμμετείχαν πολίτες εθελοντές, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, μέλη του ΚΕΘΕ Αριάδνη αλλά και μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να αφυπνίσει όλους τους πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τον υγρότοπο του Καρτερού από την ανεύθυνη ανθρώπινη δραστηριότητα που υφίσταται όλες τις επιπτώσεις όλο αυτό τον καιρό. Πρόκειται για ένα συμβολικό καθαρισμό, ο οποίος σκοπός έχει να φέρει την τοπική κοινωνία στην εκβολή του Καρτερού, να δει και την ομορφιά που υπάρχει σε αυτή την περιοχή και να βοηθήσουμε σιγά σιγά να φέρουμε κάποια απλά βήματα αποκατάστασης σε αυτή την περιοχή.